Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο Hospital Radio, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει. Αλεξάνδρα Μεντώση στο μικρόφωνο, Νικήτας Μεντώση στον ήχο και στην παρέα μας σήμερα έχουμε το Μάκη Μπερδές για να μας μιλήσει λίγο για το καινούριο τραγουδί Γαλάζιο. Βέβαια έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό, Μάκη, έτσι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ισχύει. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Έχω να τα πω πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι στην παρέα σας στην όμορφη του Hospital Radio. Έχεις να μας πεις πάρα πολλά. Καταρχήν μιλήσαμε τελευταία φορά και τα είχαμε πει όλα. Πού γεννήθηκες, πώς μεγάλος, πώς μπλέχτηκες με τη μουσική. Πριν από 3 χρόνια περίπου. Δηλαδή, άνετα κάποιος μπορεί να μπει μέσα στο κανάλι του Hospital Radio και να ακούσει και να γνωρίσει το Μάκη που αποκλείεται να μην τον ξέρει κανένας. Αποκλείεται. Αμέ, μπορεί. Αποκλείεται να μην τον ξέρει κάποιος. Γιατί πάντα ο Μάκης είναι στην επικαιρότητα, θα μπορώ να πω εγώ. Με ολοκαίνουργιο τραγούδι, Γαλάζιο. Γιατί Γαλάζιο και χασάπικο κιόλας. Διαφορετικό style από ό,τι σε είχαμε αφήσει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί Γαλάζιο. Γαλάζιο είναι ο τίτλος από τον πάρα πολύ ωραίο στίχο, μαγικό στίχο που μου έστειλε η Ελένη Γιανατσουλιά. Και με τον που τον είδα αυτό το στίχο, η αλήθεια είναι τον ερωτεύτηκα. Και επειδή δεν έγραψα το κομμάτι εξ αρχής με σκοπό να το πω εγώ, η αλήθεια είναι, το έγραψα μαζί με κάποια άλλα κομμάτια για να δειγματιστούν σε άλλους τραγουδιστές. Στην πορεία, ακούγοντας το κομμάτι, αφού το είχα ενορχιστρώσει, με μια υποτυπώδη τέλος πάντων ενορχίστρωση, άρχισα σιγά σιγά να το ερωτεύομαι και να σκέφτομαι ότι νομίζω ότι θέλω να το πω εγώ. Και φυσικά, όταν έστειλα και στην Ελένη για να του φύγει ότι σκέφτομαι να το πω εγώ, μου είπε ότι με πολύ μεγάλη μου χαρά. Και στην ουσία το κομμάτι. Ναι, πες μου. Οπότε το έχεις κάνει σαν προσχέδιο, μπορώ να πω εγώ. Είχε ήδη σου είχε στείλει τους στίχους, οπότε να το πω εγώ διαφορετικά. Δηλαδή σου είχε στείλει τους στίχους και εσύ προσπαθούσες να προσαρμόσεις τη μουσική πάνω για κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Ναι, μου είχε στείλει τον στίχο και εγώ έγραψα πάνω τη μουσική. Mm-hmm. Και από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να είναι και ένα στίχος που να είναι συνδεδεμένη έτσι με κάτι προσωπικό, Ελένη Γιανατσουλιά. Δεν ξέρω, υποθέτω, η αλήθεια δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά καταλαβαίνω, ξέρω, γιατί αυτό το έχουμε επικοινωνήσει, ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο τη συγκινεί πάρα πολύ. Και στην ουσία Γαλάζιο ονομάζεται γιατί περιγράφει τον έρωτα και το χωρισμό βασικά μέσα από ένα χρώμα. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής ή η πρωταγωνίστρια, όπως το φανταστεί κανείς, έχει συνδέσει στην ουσία έναν έρωτα με ένα συγκεκριμένο χρώμα και γι' αυτό κάνει το χωρισμό δύσκολο όταν βλέπει παντού αυτό το χρώμα. Αυτό είναι ουσιαστικά η ουσία του τραγουδιού. Και δύο μηνύματα, δύο λέξεις αρκετά δυναμικές, έτσι. Χωρισμός και έρωτας που καμιά φορά πάνε μαζί παρέα, καμιά φορά πάνε χώρια και γίνεται λίγο πανικούλης, θα μπορούσα να πω. Εντάξει, κοίτα, ο έρωτας είναι πολύ μεγάλη λέξη και υπόθεση. Έχουν πέσει πάνω πάρα πολλοί άνθρωποι να το αναλύσουν και έχουν γίνει διατριβές, έχουν γίνει συζητήσεις. Αλλά σίγουρα αυτό που νομίζω συμφωνούν όλοι είναι ότι είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι εξωπραγματικό, το οποίο ένας άνθρωπος σίγουρα αξίζει να το ζήσει φουλ στη ζωή του. Γιατί δίνει χρώμα στη ζωή. Γαλάζιο στην προκειμένη περίπτωση. Γαλάζιο. Εδώ έχουμε το γαλάζιο, έτσι. Παιδιά. Εμένα προσωπικά είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αλήθεια. Η κοπέλα και να είναι στο γαλάζιο. Συνήθως τα αγόρια πάνε πολύ σε γαλάζιο, σε μπλε. Αλλά εγώ το έχω ερωτευτεί. Ίσως πηγαίνει μαζί με το τραγούδι Γαλάζιο, Γαλάζιο και εγώ από την άλλη, μια χαρά με βρίσκω. Λοιπόν, σε έπιασα στο χρώμα λοιπόν, σε έπιασα στο χρώμα, χαίρομαι. Ακριβώς. Μακή, έχουμε να πούμε πάρα πολλά όμως. Εκτός από το Γαλάζιο που πραγματικά βγήκε τώρα τελευταία, πήρε και το top 10 του Γενάρη για το 2024, δηλαδή νέα χρονιά, νέο τραγούδι, Γαλάζιο, μοναδικό. Έχουμε και μοναδικό βίντεο κλιπ από πίσω. Πού γυρίστηκε, γιατί πραγματικά βλέπω θάλασσα, που η θάλασσα πηγαίνει στο Γαλάζιο κατευθείαν, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Το Γαλάζιο λοιπόν, το βίντεο κλιπ του που το έχει σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μαργιετσάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι ένα φανταστικό ταλέντο και μάλιστα συνεργαστήκαμε μαζί και στο προηγούμενο μου το κομμάτι, το Μαζί Αγκαλιά, παρέα βέβαια με τον Θάνο το Λιμπερόπουλο που συνεργάζονται. Γυρίστηκε στον Πειραιά. Επειδή και εγώ είμαι Πειραιώτης, οπότε ήθελα έτσι να είναι ένα μέρος που να είναι οικείο για μένα και να το αγαπώ.
Βέβαια είναι ασπρόμαυρο το βίντεο κλιπ, γιατί θέλαμε να δώσουμε έτσι μια διαφορετική αισθητική και ένα διαφορετικό κόνσεπτ. Αλλά γενικά έχει γυριστεί σε διάφορα location στον Πειραιά και στο μαγαζί το οποίο κάνω και live εμφανίσεις, στο Απρόπτο, το οποίο είναι επίσης στον Πειραιά. Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί μιλάμε για γαλάζιο και όλοι θα περιμένουν σε ένα music video clip να έχει δώσει γαλάζιο όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά και με χρώματα. Mm. Και εδώ πέρα έχουμε ασπρόμαυρο video clip όμως. Mm-hmm. Πώς πήρες την απόφαση να το κάνεις ασπρόμαυρο? Πολύ καλή ερώτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Κοίτα, ήταν δική μου ιδέα να γίνει ασπρόμαυρο το video clip, γιατί από την αρχή θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσα να εκφράσω σαν αισθητική αυτό που περιγράφει το κομμάτι. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, βλέπω γαλάζιο παντού, αλλά στην ουσία για μένα δεν υπάρχουν άλλα χρώματα. Υπάρχει μόνο το γαλάζιο. Γι' αυτό, αν έχεις παρατηρήσει, υπάρχει ένα κόνσεπτ μέσα στο βίντεο κλιπ που η κοπέλα φοράει ένα ρούχο το οποίο είναι γαλάζιο και είναι το μόνο χρώμα στην ουσία στο βίντεο κλιπ. Και υποτίθεται ότι σε όλα τα άλλα πράγματα που βλέπω στο περιβάλλον μου, δεν υπάρχει χρώμα. Υπάρχει για μένα μόνο αυτό το χρώμα, το οποίο το έχω συνδέσει με το χωρισμό, ο οποίος χωρισμός έχει στερήσει όλα τα υπόλοιπα χρώματα εκτός από το γαλάζιο. Αυτό ήταν δηλαδή η κεντρική ιδέα. Και γενικότερα, επειδή είναι και ένα χασάπικο, μου τέριαξε έτσι πάρα πολύ με την αισθητική του κομματιού, αν θέλεις. Γιατί εμένα, εγώ που είδα το music video clip, που δεν ήξερα πώς το έχεις σκεφτεί, αμέσως το ασπρόμαυρο μου πήγε στον έρωτα και στο χωρισμό. Δηλαδή άσπρο, ο έρωτας, είμαστε πολύ αγαπημένοι, όλα είναι φανταστικά, αθώα αν θες, ενώ στο χωρισμό είναι όλα κατάμαυρα. Δηλαδή έτσι πήγε το μυαλό μου, δηλαδή λίγο κάποιος θα πρέπει να έχει να παρατηρήσει αρκετά για να δει το γαλάζιο πάνω στο φόρεμα που φοράει η συγκεκριμένη κοπέλα μέσα στο βίντεο κλιπ. Δηλαδή είναι σαν να παίζουν με δύο διαφορετικά στρατόπεδα, θες. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, καταλαβαίνω ότι λες και χαίρομαι, η αλήθεια είναι που το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Γιατί θεωρώ ότι στην τέχνη, είτε πρόκειται για ένα τραγούδι, είτε πρόκειται για μια οπτικοποίηση, ένα βίντεο κλιπ, μια ταινία, θεωρώ ότι ο θεατής ή ο ακροατής πρέπει γενικά να φτιάχνει τις δικές του εικόνες και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα με ένα δικό του τρόπο. Mm-hmm. Μπορεί ο δημιουργός, ο καθημιουργός, να έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του την ώρα που φτιάχνει ένα δημιουργήμα, ένα κομμάτι, μια ταινία, οτιδήποτε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά ο καθένας το αντιλαμβάνεται με βάση τα βιώματά του, με βάση πράγματα τα οποία έχει ζήσει. Και εμένα μου αρέσει γενικά να... Ξέρεις, η τέχνη γενικότερα να είναι λίγο, ρε παιδί μου, να μην είναι όλα στο πιάτο, πώς να σου το πω. Κατάλαβες. Να μπορεί ο καθένας να κάνει τις δικές του εικόνες και να αντιληφθεί τα πράγματα με έναν δικό του τρόπο. Να προσαρμόζεται με βάση αυτά που έχει ζήσει, εγώ πιστεύω. Αν και καμιά φορά μπορεί να φαντάζεσαι κάποια πράγματα και να ταξιδεύεις και εσύ μαζί με αυτό που βλέπεις. Σίγουρα. Γιατί σίγουρα. Αυτό πιστεύω ότι τα music video clip βοηθάνε στο να πλάσεις τη δικιά σου ιστορία, στο να ζεις και εσύ μέσα σε αυτό. Ίσως γι' αυτό μου πήγε και εμένα το μυαλό έτσι, το άσπρο και το μαύρο. Το άσπρο όλα χαρούμενα, πολλές φορές λέμε «Α, τι ωραίο το άσπρο, χαρά, ευχαρίστηση» και το μαύρο είμαστε με στη θλίψη, τι γίνεται εδώ πέρα. Ωστόσο όμως και οι στίχοι σε πάνε στα δύο στρατόπεδα ουσιαστικά και πρέπει εσύ να επιλέξεις που θα είσαι. Κάποιος μπορεί να θέλει να πει το γαλάζιο, ναι, δεν το είδα, αλλά στην πραγματικότητα όμως νοερά ήδη φαίνεται. Όταν λέμε γαλάζιο βλέπω παντού, αλλά βλέπω ένα συγκεκριμένο πρόσωπο γαλάζιο, γιατί πραγματικά το αγαπάω, το ερωτεύομαι, αλλά και άμα χωρίσουμε με εκείνο το πρόσωπο θα είναι η μαύρη θλίψη για μένα, αλλά έχω το συγκεκριμένο χρώμα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ σου ξαναλέω, χαίρομαι πάρα πολύ που δίνεις μια δική σου έτσι, οπτική, που ενδεχομένως να μην την είχα σκεφτεί κι εγώ. Κάποιος άλλος μπορεί να μου πει ότι το συνέδεσε κάπως αλλιώς στο μυαλό του. Και εμένα γενικά αυτό μου αρέσει. Δηλαδή, μου αρέσει μέσω της τέχνης μου, στην προκειμένη και στο βίντεο κλιπ, αλλά και στο κομμάτι, να δίνω εικόνες και ο καθένας να μπορεί να τις μεταφράζει όπως θέλει και όπως τον εκφράζουν. Πάντως αρκετά τολμηρό το ασπρόμαυρο.
Γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ λίγοι που τολμούν να βγάλουν κάτι σε ασπρόμαυρο. Όλοι θέλουμε το χρώμα στη ζωή μας γιατί κάτι μας εκφράζει. Αν θέλεις, πολλές φορές και πολλές φορές βάζουν και το κόκκινο, αν θέλεις, μια που πλησιάζει και το Valentine's Day που είναι το Φεβρουάριο και το έχουν συνδέσει με την αγάπη, τον έρωτα, το κόκκινο. Αλλά εδώ μιλάμε όμως για ασπρόμαυρο. Πραγματικά κάνει τη διαφορά και την τολμηρότητα. Δηλαδή, λίγο, θα το έλεγα διαφορετικό. Αρκετά διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Με πολλά χρώματα, με πολλές παρουσίες μέσα, αρκετά χορευτικά, μπλα μπλα μπλα. Ωστόσο όμως έχουμε ένα χασάπικο εδώ. Πρέπει να πάμε και σε εκείνο το ύφος, που είναι πάλι διαφορετικό. Σε αυτό που μας έχεις μάθει εσύ, έτσι. Όντως, όντως, ναι. Ισχύει πολύ αυτό που λες. Κοίτα, όπως σου είπα, επειδή γενικά δεν μου αρέσει να πηγαίνω βάσει κάποια συγκεκριμένη γραμμή και σε αυτά που γράφω, γενικά δεν πιστεύω ότι η μουσική έχει όρια. Είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να εξερευνώ πάρα πολλά είδη μουσικής και πάντα να τα προσαρμόζω βέβαια και στο δικό μου, αν θέλει, στη δική μου ιδιοσυγκρασία και αισθητική. Και δεν πηγαίνω βάσει κάποιας ροής, δηλαδή να πω ότι έβγαλα ένα pop κομμάτι, άρα τώρα πρέπει να βγάλω, ξέρω εγώ, κάτι αντίστοιχο ή κάτι χορευτικό. Η αλήθεια είναι ότι κάθε δουλειά που βγάζω, κάθε κομμάτι το οποίο επικοινωνώ στον κόσμο, είναι κομμάτι που έχει μιλήσει πρώτα σε μένα, στη δική μου ψυχή, που το έχω πιστέψει και γι' αυτό το λόγο το κυκλοφορώ. Έτυχε τώρα αυτό το κομμάτι να το γράψω χασάπικο, έτυχε να μιλήσει στην ψυχή μου. Οπότε το επικοινώνησα και μέχρι στιγμής χαίρομαι κιόλας που παίρνω έτσι όμορφα μηνύματα από τον κόσμο και δείχνει ότι παρόλο που είναι νωρίς ακόμα, το έχει αγαπήσει. Με πας τώρα όμως εσύ σε άλλο μονοπάτι, γιατί μου λες τώρα ότι δεν έχεις όρια στη μουσική, η μουσική είναι μία. Πώς όμως μπορούμε να κατατάξουμε τον Μάκη? Άμα τώρα ο Μάκης πειραματίζεται, αν θες, δηλαδή προσπαθεί να μάθει διαφορετικά είδη μουσικής, γιατί υπάρχουν και ταμπέλες, έτσι, που λέμε ότι αυτός ο καλλιτέχνης είναι έντεχνος, ο άλλος καλλιτέχνης είναι ελαφρολαϊκός, ο άλλος καλλιτέχνης είναι pop. Εσύ, επειδή δοκιμάσεις όλα τα είδη μουσικής, πού θα σε κατατάξουμε? Απορία το έχω. Ναι, κοίτα, υπάρχει μια γενικότερη προσέγγιση στο είδος που ως επιτοπλίστων κυκλοφορώ, το οποίο κινείται στη γραμμή pop ελαφρολαϊκό. Είναι. Αν μπορούσα δηλαδή να αναγκαστικά, τέλος πάντων, να με χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι κινούμε γενικά σε αυτή την γραμμή. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει να δοκιμάζω και να γράφω και διάφορα είδη μουσικής. Έχω γράψει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία δεν τα έχω κυκλοφορήσει, που έχουν και πιο ethnic στοιχεία και πιο Latin στοιχεία και διάφορα πράγματα. Αλλά ναι. Δεν θα σου βάζα την ταμπέλα, η αλήθεια είναι, έντεχνο, ελαφρολαϊκό ή αυτό, γιατί από τη στιγμή που βλέπω ότι προσπαθείς να δημιουργήσεις διάφορα τραγούδια, όπως είπαμε και πριν, η μουσική έχει πολλά παρακλάδια, να το θέσω εγώ διαφορετικά, να μην πάμε σε ταμπέλες, να το πάω παρακλάδια που ουσιαστικά είναι ταμπέλες, έτσι. Όπως μου είπες εσύ, θα σε πηγαίναμε στο pop ελαφρολαϊκό προς τα εκεί μεριά. Ωστόσο, πιστεύεις ότι υπάρχουν ταμπέλες στη μουσική? Γιατί εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Δηλαδή, αν ένας καλλιτέχνης μπορεί να στηρίξει τη μουσική, θα είναι σε περισσότερα είδη από την υποστήριξη μόνο ένα είδος. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, φυσικά καταλαβαίνω τι λες. Κοίτα, θεωρώ ότι είναι λογικό και επόμενο τα είδη να χαρακτηρίζονται, ώστε να ξέρουμε και τι μας γίνονται. Τι μας γίνεται, βασικά. Να λέμε ότι αυτό το είδος είναι, ξέρω εγώ, λαϊκό, αυτό το είδος είναι Latin, αυτό το είδος είναι έντεχνο, αν και δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο όρος, για να μπορούμε τέλος πάντων να κάνουμε μια βασική συνεννόηση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ζήτημα του κάθε καλλιτέχνη πώς το αντιλαμβάνει. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ είμαι ένας καθαρόαιμος λαϊκός τραγουδιστής και αυτό είμαι. Και αυτό είναι σεβαστό. Ναι. Εγώ δεν νιώθω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να ορίσω, ας πούμε, αυτό που είμαι, γιατί νιώθω ότι αυτό που έχω να δώσω και να πω σαν δημιουργός και σαν τραγουδιστής είναι κάτι πολυδιάστατο, είναι κάτι που έχει πολλές πτυχές, πολλές πλευρές,
Οπότε εντάξει, και η ταμπέλα σαν λέξη εξαρτάται τι χρειά θα της δώσεις. Έχει και την αρνητική χρειά που μπορεί να της δώσει κάποιος. Έχει όμως και τη θετική χρειά του ότι έχω καταλήξει ότι αυτό το είδος με αντιπροσωπεύει, ας πούμε, και με εκφράζει. Έχεις σκεφτεί ποτέ, Μάκη, να πειραματιστείς, αν θες, με όλα τα είδη μαζί, δηλαδή να πάρεις κάποια στοιχεία από το έντεχνο, κάποια στοιχεία από το pop, να τα συνδέσεις μαζί για να δημιουργήσεις ένα επόμενο κομμάτι? Κοίτα, το έχω ήδη κάνει αυτό γενικά. Ακόμα και σε ένα κομμάτι που έχω κυκλοφορήσει στο παραμύθι μου, δοκίμασα να εντάξω, ας πούμε, το Balkan στοιχείο με επιρροές από Goran Bregovic και τέτοια πράγματα σε μία ελληνική ρούμπα, δοσμένη όμως και λίγο pop, που είναι πιο πολύ φύσιμο, ας πούμε, και τα ακούσματά μου. Ή αντίστοιχα στο προηγούμενο κομμάτι που κυκλοφόρησα στο Μαζί Αγκαλιά, δοκίμασα και έβαλα μέσα hip hop, το οποίο το είπα ο ίδιος. Θέλω να πω ότι γενικά εντάσσω πράγματα. Πόσο ήταν η τώρα έχω φάει ένα κόλλημα με... Έχω φάει ένα κόλλημα, ας πούμε, τα παραδοσιακά όργανα και θέλω να τα εντάξω μέσα σε τραγούδια μου. Ατέλεια. Επόμενο δηλαδή επιχείρημα, αρκετά δυναμικό, με παραδοσιακά όργανα. Σε βλέπω το επόμενο κομμάτι γι' αυτό, από τη στιγμή που έχεις φάει κόλλημα. Ωστόσο, πώς σου φάνηκε η εμπειρία του hip-hop, να το ερμηνεύσεις? Μια που τα ακούσματα είναι διαφορετικά από όσα ήδη ανέφερες. Μια που έχουμε μεγαλώσει, αν θες, και κάπως πολύ πιο διαφορετικά από την εποχή που ζούμε τώρα, έτσι. Σίγουρα, είναι σίγουρα. Όλα σαν να λέμε καινούρια. Πώς ήταν για σένα αυτή η εμπειρία? Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η hip-hop μουσική. Άκουγα από μικρός και έχω πολλούς καλλιτέχνες της hip-hop σε εκτίμηση. Θεωρώ ότι λίγο αυτό το ύφος της μουσικής πλέον έχει κάπως αντικατασταθεί, αν θέλεις, από την τραπ μουσική, που είναι ένα νέο κύμα το οποίο έχει εισέλθει και ως επιτοπλίστων παίζεται πολύ πιο πολύ. Και επειδή στα live μου γενικά δοκίμαζα και τραγουδούσα έτσι και πιο και hip hop κομμάτια βασικά, στην αρχή η πρωταρχική μου σκέψη για το Μαζί Αγκαλιά ήταν να το δώσω σε κάποιον άνθρωπο που έχει καλύτερα αυτό το ύφος και να κάνει το hip hop κομμάτι. Αλλά στην πορεία είδα ότι μου έβγαινε ότι μπορούσα να επικοινωνήσω κι εγώ με το hip hop αυτό που ήθελα να βγάλει το κομμάτι. Οπότε λέω, why not, ας δοκιμαστώ κι εγώ σε κάτι καινούριο, ακόμα και για τα δικά μου δεδομένα. Και νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, ήμουν αξιοπρεπής. Τώρα μου γεννιέται συνέχεια ερώτηση. Δηλαδή, συνέχεια δοκιμάζεις πράγματα, συνέχεια δεν αφήνεις τίποτα, συνέχεια βρίσκεις κάτι άλλο για να, όχι μόνο να κολλήσεις, αλλά και να μάθεις. Γιατί εντάξει, κατά ψέματα, κανείς δεν ξέρει hip-hop, κανείς δεν ξέρει παραδοσιακά, αν δεν ασχολείσαι και ειδικά τόσο πολύ και με τη μουσική, έτσι. Εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική και τώρα πια είσαι και δάσκαλος πιάνου. Είσαι πολύ σωστά ενημερωμένη. Πάντα. Το πιάνο. Τώρα, τη δικιά μας μεριά. Σε έχει βοηθήσει σε όλη αυτή την πορεία? Γιατί, κατά τα ψέματα, από τότε που σε άφησα εγώ πριν 3 χρόνια, θα το πω πολλές φορές, έχεις κάνει και μία επόμενη κίνηση. Δηλαδή, σε βλέπουμε δάσκαλο πιάνου. Οπότε, έχεις τελειώσει πιάνο. Έχεις γίνει δημιουργός, φτιάχνοντας τα δικά σου κομμάτια με τη δικιά σου μουσική και όχι μόνο. Θέλω να μου πεις πώς ήρθε όλο αυτό στη ζωή σου. Κοίτα, όλα αυτά που είπες και η ανάγκη μου για συνεχή δίψα και εξέλιξη στη μουσική προέρχονται από την απίστευτα μεγάλη αγάπη που έχω για τη μουσική. Τη λατρεύω τη μουσική, είναι η ζωή μου και γι' αυτό το λόγο θέλω συνέχεια να κάνω πράγματα γύρω από αυτή την τέχνη. Εντάξει, από πολύ μικρό παιδάκι είχα ερεθίσματα, στα είχα πει και την προηγούμενη φορά, νομίζω τα θυμάσαι, γιατί και οι γονείς μου είχαν ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο στο παρελθόν. Επίσης, ο Δίο είχα γραφτεί από μικρή ηλικία και είχα ξεκινήσει το πιάνο. Πέρασα και λίγο σε μια φάση που αμφιταλαντεύτηκα για τα όργανα. Έκανα και λίγο ακορντεόν κάποια στιγμή, έτσι μου τη βάρεσε και είπα να το δοκιμάσω κι αυτό. Κάποια στιγμή έμαθα και λίγο κιθάρα, όχι στο Δίο βέβαια. Αλλά γενικά το πιάνο είναι το όργανο μου, αυτό που αγαπώ, που γράφω ως επιτοπλίστων τα περισσότερα τραγούδια μου.
Και γενικότερα για μένα το πιάνο είναι έρωτας και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια μπορώ και μεταφέρω τις όποιες γνώσεις τέλος πάντων έχω εγώ και σε παιδιά και σε ενηλίκους τέλος πάντων και μπορώ να, ξέρεις, να πω ότι τους έχω μεταφέρει κάτι, μια δική μου εμπειρία, με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο αυτό. Έχω μια απορία. Πώς συνδέεται το πιάνο με όλα αυτά τα είδη μουσικής που ήδη εκπροσωπείς? Είπαμε για hip hop, είπαμε για χασάπικο. Ειδικά στο χασάπικο, πώς συνδέεται το πιάνο? Έχω πορεία, δηλαδή λύσε μου ότι είναι μόνο με τη μουσική? Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τις γνώσεις της μουσικής για να μπορέσουμε να συνδέσουμε και άλλα κομμάτια στη μουσική για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δημιούργημα? Μια που είσαι μουσικός, ξέρεις πέντε πράγματα παραπάνω. Γιατί εγώ που δεν είμαι μουσικός, που δεν ξέρω τι γίνεται, είμαι αρχάρια σε όλο αυτό, λέω καλά τώρα, πώς μπορεί να συνδέσει μουσική με το πιάνο και μετά να το αντιστρέφει σε άλλο είδος μουσικής που δεν έχει μέσα πιάνο? Κατάλαβες τι λέω? Κοίτα, θα σου απαντήσω. Και πάρα πολύ όμορφη ερώτησή σου, για να αυτοί που μας ακούνε να μπορεί να το έχουν και εκείνοι σαν απορία. Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι η μουσική είναι παντού και δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιος άνθρωπος να ξέρει ένα μουσικό όργανο για να γράφει μουσική. Πάρα πολλοί άνθρωποι γράφανε κομμάτια, ας πούμε, με το στόμα. Δηλαδή τους ερχόταν μια μελωδία, την τραγουδούσαν και από εκεί και πέρα τη δίνανε σε κάποιο μουσικό, αλλά η μουσική ιδέα ήταν δική τους. Ναι. Το πιάνο τώρα, από απαρχής της μουσικής, θεωρείται από πολλούς ο βασιλιάς των οργάνων. Γιατί το πιάνο ανήκει στην κατηγορία των πολυφωνικών οργάνων. Υπάρχουν λοιπόν τα πολυφωνικά όργανα, όπως είναι το πιάνο, όπως είναι η κιθάρα, και υπάρχουν και τα μονοφωνικά όργανα, όπως είναι, ας πούμε, το βιολί, όπως είναι το σαξόφωνο κτλ. Τι σημαίνει λοιπόν πολυφωνικό? Σημαίνει ότι έχει πάρα πολλές φωνές, νότες, με τις οποίες μπορείς να παίξεις ρυθμικά ένα κομμάτι και να το προσαρμόσεις εσύ ανάλογα με το ύφος του κομματιού. Μπορείς να παίξεις χασάπικο, μπορείς να παίξεις ό,τι τέλος πάντων ρυθμό μουσικής θέλεις με το πιάνο, όπως και με την κιθάρα σε γενικές γραμμές, ενώ με ένα μονοφωνικό όργανο όπως είναι το βιολί δεν μπορείς να παίξεις ρυθμικά, μπορείς να παίξεις μελωδικά, να παίξεις μια μελωδία. Οπότε και το πιάνο θεωρείται το καλύτερο όργανο για να μπορεί κάποιος να γράψει μουσική, γιατί μπορείς ταυτόχρονα να παίζεις και ρυθμικά και μελωδία, ενώ στα υπόλοιπα όργανα, με εξαίρεση του ακορντεόν, δεν γίνεται αυτό. Μας έχεις κάνει όμως και τότε την έκπληξη, θυμάμαι, αλλά και τώρα, πώς πήγες να μάθεις ακορντεόν? Ένα όργανο αρκετά παρεξηγημένο, που δύσκολα στις μέρες μας ακούγεται. Ακούγεται πιο πολύ κιθάρα στις μέρες μας, αν θέλεις. Ναι, ναι. Και το μπουζούκι όσον αφορά την ελληνική παράδοση. Αλλά το ακορντεόν είναι αρκετά, αρκετά παρεξηγημένο. Δηλαδή δύσκολα θα το ακούς και δύσκολα θα το ακούς σε πολλές δημιουργίες μέσα. Δηλαδή να πει ο άλλος, ναι, θα παίξω ακορντεόν και θα φτιάξω το τραγούδι μου με τη μουσική τη συγκεκριμένη. Πολύ σπάνιο να το ακούσεις. Πολύ χαίρομαι που μου την κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ το ακορντεόν σαν οργανό. Η αλήθεια είναι ότι η επιρροή μου για να με οφείσει τέλος πάντων να με παρακινήσει να μάθω αυτό το όργανο ήταν ο πατέρας μου, γιατί έπαιζε εκείνος ακορντεόν. Οπότε είχα πάρα πολλές εικόνες από τον πατέρα μου να παίζει ακορντεόν. Είχα και κάποια όργανα στο σπίτι, οπότε μου άρεσε πολύ αυτό το όργανο και οπτικά, για κάποιο λόγο με ιντρίγκαρε η εμφάνισή του, αλλά και ηχητικά. Και η αλήθεια είναι ότι όντως είναι παρεξηγημένο όργανο και όντως έχει περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στη δισκογραφία. Δεν το προτιμούν πολύ. Πριν κάποια χρόνια η αλήθεια είναι στα πιο ελαφρολαϊκά κομμάτια υπήρχε, όχι σε τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά τουλάχιστον υπήρχε. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει σχεδόν εξαλειφθεί και με θλίβει λίγο αυτό. Οπότε προσπαθώ κι εγώ στα κομμάτια που γράφω, όχι σε όλα φυσικά, να το εντάσω γενικά. Για να μπορέσει να ξαναγίνει τόσο όσο γίνεται φυσικά, γνωστό και πάλι μέσα στα χνάρια της μουσικής. Γιατί αυτό που λες και εσύ, το έχω παρατηρήσει και εγώ, ότι κοντεύει να εξαλειφθεί
και δεν υπάρχει και λόγος να εξαλειφθεί ένα τόσο διαφορετικό όργανο από τα άλλα, έτσι. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η μουσική, στη μουσική βασικά υπάρχουν μόδες οι οποίες κάνουν γενικά κύκλους. Όπως ας πούμε για κάποια χρόνια δεν παίζονταν γενικά το μπουζούκι στη δισκογραφία ή τα λαϊκά κομμάτια. Μέχρι να βγάλει, αν θυμάμαι καλά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Αθήνα μου, είχε να ακουστεί πολύ καιρό ζεμπέκικο. Ή αν είχε ακουστεί, τέλος πάντων, δεν θα είχε κάνει τόσο πολύ, αν θέλεις, ντόρο, ή θα ήταν κάπου κρυμμένο, τέλος πάντων, ανάμεσα σε όλα τα άλλα είδη μουσικής. Οπότε θεωρώ ότι αυτά πάνε και έρχονται. Αλλά γενικά, αυτό που θεωρώ ότι λείπει από την δισκογραφία είναι μία φρεσκάδα, καινούργιες ιδέες, δηλαδή υπάρχει πολλή ανακύκλωση σε πολυφορεμένα πράγματα. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει να εμπλουτίζω με ήχους αυτά τα πράγματα που ακούω και γενικότερα μ' αρέσει η ποικιλομορφία και όχι τόσο να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια. Πιστεύεις τώρα η μουσική είναι κύκλος, δηλαδή ό,τι ακούγαμε παλιά, σε μια εποχή, να μην πω τη δεκαετία του 80, ας πω τη δεκαετία του 90 και πιο πέρα, έτσι. Πιστεύεις ότι ξαναγυρνάει, γιατί κάποια στιγμή, όπως είπαμε, το μπουζούκι σταμάτησε για κάποιο χρονικό διάστημα να είναι μέσα στη ζωή μας, μετά ξαναεπανήρθε. Όπως και άλλα μουσικά όργανα, παλιά παίζονταν πάρα πολύ, ειδικά όταν μιλάμε παλιά, όπως ακούγαν οι γονείς μας, παραδείγματος χάρη, που εμείς, ας πούμε, τώρα σήμερα δεν τα ακούμε. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν, είναι κύκλος, η μουσική κάνει κύκλο, ή συνεχώς είναι καινούργια πράγματα? Όχι, όχι, το πιστεύω, και τα είδη που πραγματικά αξίζουν μπορεί κάποια στιγμή να παλιώνουν, αν θέλεις, ή να φαίνονται σε κάποιους παλιά, αλλά η καλή μουσική ξανάρχεται στην επιφάνεια. Και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι οι νέοι δημιουργοί οφείλουν να φέρουν παλιά διαμάντια της μουσικής στο σήμερα, έστω και συνδυαστικά και με ακούσματα του σήμερα, δηλαδή με καινούργιες ενορχιστρώσεις κτλ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούω διασκευές από παλιά λαϊκά τραγούδια και παιδιά, νέα παιδιά ή και πιο φτασμένοι, τέλος πάντων, καλλιτέχνες να τα φέρουν στο σήμερα και να τα προσαρμόζουν και να τα μαθαίνουν και καινούργιες γενιές, και με αυτόν τον τρόπο τα τραγούδια μένουν αναλύοντα στον χρόνο, και αυτό είναι για μένα ευτύχημα. Οπότε σίγουρα πιστεύω ότι η μουσική κάνει κύκλους και σίγουρα πιστεύω ότι κάτι καλό δεν χάνεται, ξαναεπιστρέφει στη μουσική. Θα έκανες επανεκτέλεση κάποια παλιά κομμάτια? Σου έχουν μείνει χαρακμένα στη μνήμη? Κοίτα, ναι, θα έκανα επανεκτέλεση, αλλά κοίτα τι γίνεται τώρα. Ζούμε σε μια εποχή που γίνονται πάρα πολύ συχνά επανεκτελέσεις, και αυτό έχει γίνει λίγο, έτσι αν θέλεις, μόδα, που αν πω ότι θα το κάνω και εγώ, απλά θα είμαι ένα μέρος αυτής της τάσης. Και το περίεργο είναι ότι δεν γίνονται επανεκτελέσεις σε τραγούδια τα οποία είναι, ας πούμε, πολύ παλιά, οπότε ξανάρχονται στο σήμερα. Γίνονται επανεκτελέσεις ακόμα και σε κομμάτια που έχουν βγει πριν από 10 και χρόνια, ας πούμε, που είναι λίγο περίεργο. Έχω βέβαια και μία απάντηση στο γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί γενικά δεν υπάρχουν τόσες νέες ιδέες. Οπότε οι τραγουδιστές επιλέγουν πολύ συχνά μία δοκιμασμένη συνταγή και πάνε σε κάτι το οποίο ήδη έχει ακουστεί και μπορεί να είναι πιο οικείο στα αυτιά του μέσου ακροατή. Θα το έκανα ένα κομμάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω όχι σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι η δισκογραφία χρειάζεται λίγο πιο καινούργια πράγματα, πιο φρέσκες ιδέες, ανεξάρτητα από το είδος μουσικής. Και για την ώρα θέλω να κάνω αυτό. Δηλαδή θέλω να προσφέρω τις δικές μου ιδέες με τη δική μου αισθητική. Και αυτό, βλέποντας και κάνοντας. Τώρα έχω όμως και άλλη απορία. Είχες κάποιον καλλιτέχνη πρότυπο για να ξεκινήσω όλο αυτό το μαγικό ταξίδι, εκτός από τη δικό σου δισκογραφία που έχεις μπει τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη μουσική διαδρομή από μικρή ηλικία? Ναι, είχαμε τον μπαμπά, okay, τη μαμά που ασχολιόντουσαν με τα μουσικά όργανα. Τους βλέπαμε, θέλαμε να τους θαυμάσουμε, να μπούμε και εμείς σε αυτό το κλίμα, να ασχοληθούμε και εμείς με τα όργανα, γιατί υπήρχαν άφθονα μέσα στο σπίτι. Αλλά ωστόσο όμως πρέπει να υπήρχε κάποιος καλλιτέχνης που έλεγες, α, ναι, το θαυμάζω, ακούω τα τραγούδια του, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να ασχοληθώ κι εγώ με το συγκεκριμένο ύφος, ας πούμε.
Σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Νομίζω δεν υπάρχει μουσικός που, ή τραγουδιστής τέλος πάντων που να μην έχει κάποια επιρροή και κάποιον άνθρωπο να τον εμπνεύσει. Για μένα ο πρώτος άνθρωπος που αποτέλεσε την πρώτη μου έτσι δυνατή επιρροή και έμπνευση ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έζησα και πρόλαβα την καλή του έτσι την εποχή που ήταν μία δεκαετία φωτιά με τη μία επιτυχία μετά την άλλη και με πάρα πολύ ωραίες συναυλίες, με μία μαγική καριέρα γενικά, και με ενέπνευσε πάρα πολύ και εκεί ανακάλυψα ότι έχω μία κλίση αν θέλεις προς την pop μουσική. Αργότερα ανακάλυψα και άλλους καλλιτέχνες και πιο παλιούς που όταν ήμουν πιο μικρός ηλικία δεν τους άκουγα, δηλαδή και πιο λαϊκούς, Γιάννη Πάριο, ξέρω εγώ, Τερζή, Μητροπάνο και πάει λέγοντας. Αλλά αντίστοιχα ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να με επηρεάσει στη μουσική μου και στο τραγούδισμά μου είναι ο Χάρης ο Βαρθακούρης. Σπουδαία φωνή. Δεν το συζητώ. Για μένα από τις καλύτερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι αυτό, το Μιχάλη Χατζηγιάννη τον άκουγα και εγώ. Θυμάμαι τότε η εποχή που λες. Ήταν μια πολύ καλή εποχή, όχι μόνο στο έντεχνο κομμάτι. Προσπαθούσε να δοκιμάσει διάφορα πράγματα, αλλά πιο πολύ έκλεινε στο έντεχνο με την κιθάρα. Τα πάντα ήταν με την κιθάρα, τα πάντα ήταν ήσυχα. Βέβαια τα τελευταία χρόνια μετά είναι σαν να άλλαξε λίγο το ύφος του. Οπότε χάθηκε λιγάκι αν θες. Ωστόσο όμως αυτούς τους καλλιτέχνες που ανέφερες ήδη, Πάριο, Τεζί και αυτά, επειδή ακούγαν και οι δικοί μου γονείς, η δικιά η μητέρα μου Πάριο, πάντα το συνδέαμε με όχι μόνο ήσυχα κομμάτια αλλά και ερωτικά κομμάτια. Άρα πιστεύω ότι όλα αυτά τα ακούσματα που είχες και που ήδη αναφέραμε πηγαίνουν στο ύφος που θες να ακολουθήσεις κι εσύ. Σίγουρα. Θέλω να πω, πιστεύω ότι η βασική μας επιρροή είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύφος της μουσικής που δημιουργούμε μεταγενέστερα. Θεωρώ ότι παρθενογένεση δεν υπάρχει γενικά. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα στη μουσική. Το θέμα είναι την βασική σου επιρροή, πώς μπορείς εσύ να την εξελίξεις και μέσα από τις δικές σου εμπειρίες και τα δικά σου βιώματα και τις δικές σου γνώσεις να τη μετατρέψει σε κάτι καινούργιο και κάτι δικό σου αυθεντικό και αληθινό. Ακριβώς έτσι. Τώρα θέλω να μου πεις πώς εμπνέεσαι για να γράψεις στίχους ή μουσική. Αλήθεια γράφεις στίχους, γιατί η μουσική το έχουμε δει με το Γαλάζιο που έχεις γράψει εσύ τη μουσική. Και παρατήρησα ότι στο Γαλάζιο, για να γυρίσουμε λίγο πάλι και στο τραγούδι, το αγαπημένο μας, έχεις βάλει και εσύ λίγους στίχους. Δηλαδή είναι συνεργασία η στίχη. Δεν είναι μόνο στη γυναίκα που δεν θυμάμαι το όνομά της. Κακός που δεν το θυμάμαι. Είμαι πολύ κακός άνθρωπος τώρα. Ελένη Γιανατσούλια. Ελένη Γιανατσούλια. Συγχώρεσέ με από την άλλη. Μαζί με την Ελένη λοιπόν έβαλες και εσύ το δικό σου λιθαράκι στους στίχους. Πόσο εύκολο Κοίτα, και δύσκολο όχι, είναι η αλήθεια, να, θα σου πω, να η αλήθεια γράφεις είναι ότι δεν, ναι, και αν γράφεις. Γράφεις μόνο μουσική ή γράφεις και στίχους, γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι. Θα ξεδιαλύνω όλα, μην ανησυχείς. Κοίτα, γράφω και στίχο και μουσική και τα περισσότερα κομμάτια που έχω κυκλοφορήσει έχω γράψει εγώ και το στίχο και τη μουσική. Και όταν γράφω τραγούδια γενικά τα γράφω και τα δύο μαζί. Η αλήθεια στο Γαλάζιο, ο στίχος είναι αποκλειστικά της Ελένης Γιανατσούλια. Δεν έχω δηλαδή συμβάλει εγώ στο στίχο. Έχω γράψει τη μουσική. Αλλά ναι, στα κομμάτια μου ως επιτοπλίστων γράφω εγώ στίχους και μπορώ να σου πω ότι είναι το ίδιο εύκολο ή πες το όπως θέλεις τέλος πάντων να γράψω και μουσική και στίχο. Ναι, θέλω να πεις πώς σου έρχεται η έμπνευση. Πες δηλαδή στο πιάνο και αμέσως έρχονται και στίχοι ή έχεις ζήσει μια εμπειρία και προσπαθείς να μας τη δώσει όλους εμάς αν θέλεις μέσα από τη μουσική. Κοίτα, η έμπνευση για μένα λειτουργεί πολύ ανορθόδοξα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας ιδιόμορφος τρόπος που μου τα σκάει, για να το πω έτσι, η έμπνευση. Είναι σε άκυρες στιγμές. Εντάξει, σίγουρα κάποια κομμάτια είναι λίγο πιο βιωματικά. Μπορεί να έχω περάσει κάτι, είτε έναν μεγάλο έρωτα, είτε ένα μεγάλο χωρισμό,
και όντως να έχω πάρει από εκεί έτσι μια έμπνευση και να γράψω κάτι πιο συγκεκριμένο και πιο εσωτερικό. Αλλά σε γενικότερο βαθμό μπορεί να είμαι στον δρόμο, να δω μια εικόνα, μπορεί να σκαλίζω πράγματα στο πιάνο και να μου έρθει μια ατάκα. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σύστημα, η αλήθεια είναι. Και ούτε και κάποιο συγκεκριμένο χρόνο που να πω ότι ξέρω εγώ γράφω τραγούδι κάθε τόσο. Μπορεί να έχω να γράψω τραγούδι μήνες και μπορεί μια περίοδο να γράφω τραγούδια κάθε μέρα. Οπότε ναι, είναι, άρα, σε μένα τουλάχιστον λειτουργεί λίγο περίεργα. Άρα είναι ένα χάρισμα μπορούμε να πούμε στον κόσμο το να γράφεις μουσική και στίχους. Μουσική, ορισμένοι γράφουν ξέροντας τη μουσική, ναι, ότι είναι μουσικό σαν εσένα που είσαι και δάσκαλος πιάνου, όπως είπαμε και πριν, αλλά και για, μέσα από τη ζωή μας που μπορείς να γράψεις στίχους. Πραγματικά δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο για όλους, γιατί κάποιοι λένε πώς θα το ξεκινήσω, πώς θα ξεκινήσω, πώς θα συνδεθεί η μία λέξη με την άλλη, πώς θα βγει ο στίχος ουσιαστικά, έτσι. Αλλά πιστεύω εγώ ότι είναι χάρισμα. Κοίτα, για μένα χάρισμα είναι όταν μπορεί ένας άνθρωπος να επικοινωνήσει την εσωτερικότητά του και να εκφραστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Γενικά όμως πιστεύω όντως στο ταλέντο. Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο ταλέντο ή χάρισμα, πες το όπως θέλεις, και απλά μετά είναι στο χέρι του καθενός πώς θα το εξελίξει, πώς θα δουλέψει πάνω σε αυτό και μέχρι πού θα το φτάσει. Πάμε τώρα, μια που λέγαμε κατά διάρκεια της εκπομπής για το Γαλάζιο, τελευταίο κομμάτι, αρκετά δυναμικό, χασάπικο. Όσοι δεν το έχετε ακούσει μπορείτε άνετα να πείτε να το ακούσετε. Όσοι πάλι τύχει να το ακούσετε, άνετα θα το ακούσετε και από εδώ από το Σπίδα Radio. Ωστόσο, παιδιά, για όσους έχετε χάσει τη συνέντευξη και όσοι δεν έχετε ακούσει τίποτα, δεν ξέρετε τι γίνεται με το Μάκη, δεν ξέρετε τι έκανε παλιά, αλλά και τώρα, μπορείτε να μπείτε άνετα στο κανάλι του Σπίδα Radio στο YouTube, Ασπίδα Ράδιο, και να τα ακούσετε όλα. Δεν έχουμε κρύψει με το Μάκη τίποτα. Έτσι, Μάκη. Έτσι, έτσι. Τα λες πάρα πολύ καλά. Εννοείται να μπουν στο Ασπίδα Ράδιο και κάνεις υπέροχο πρόγραμμα. Είσαι φανταστική και έχεις και πάρα πολύ όμορφη ενέργεια. Οπότε εννοείται να μπουν όλοι και να περάσουν υπέροχα. Θέλω να μου πεις πριν σε αποχαιρετήσω και πριν σου πω όχι αντίο, στο επανειδήν, γιατί πάντα εμείς θα τα λέμε. Έτσι. Θέλω εννοείται να μου πεις τι κάνεις αυτό το καιρό, πού εμφανίζεσαι, τι περιμένουμε μετά το Γαλάζιο. Έχεις πολλά. Τι γίνεται στα σχέδια το μέλλον? Έχω πολλά, έχω πολλά. Κοίτα, είμαι ανήσυχο πνεύμα, το έχεις καταλάβει. Δεν κάθομαι ήσυχα, δεν κάθομαι στα αυγά μου. Οπότε ναι, κοίτα, αυτή την περίοδο είμαι πάρα πολύ στο στούντιο. Γράφω τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες που δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα ονόματα, αλλά ετοιμάζονται πράγματα για καλλιτέχνες και γνωστούς αλλά και για νέα παιδιά, έτσι που είμαστε φιλαράκια και κάνουμε μαζί τα πρώτα μας βήματα, και ετοιμάζω και το επόμενο μου τραγούδι το οποίο θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι από την εταιρεία μου, την Panic Records, και είναι τώρα έτσι εν τη γενέση του, τέλος πάντων ετοιμάζεται. Τώρα από εμφανίσεις βρίσκομαι τις Παρασκευές στο Απρόπτο μαζί με το φίλο μου τον Παύλο τον Ασπρογέρακα, το οποίο βρίσκεται στο Πειραιά, και εμφανίζομαι και τα Σάββατα στο μαγαζί Τριαντάφυλλος που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο μαζί με το φιλαράκι μου τον Δημήτρη το Ρούσο. Οπότε όπως καταλάβετε, όπως είπε και ο ίδιος ο Μάκης, ανήσυχο παιδί, δεν κάθεται στιγμή μία από το στούδιο στις live εμφανίσεις. Γι' αυτό παιδιά μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολλά. Μπορεί να λέει καλοκαίρι, έτσι, αλλά έρχονται κι άλλα. Να έτσι σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σου που ήσουν εδώ στο Σπίδα Radio και μας έδωσες όλες αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες και για τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της μουσικής, αλλά και πώς μπορούν να ξεχωρίσουν τι γίνεται με τα έντεχνα, τα λαϊκά και όλα αυτά, τις ταμπέλες που βουβαρδίζουν τον τόπο κάθε στιγμή, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια πολύ ωραία μουσική, ένα όμορφο ταξίδι εγώ μπορώ να πω ότι είναι η μουσική, χωρίς να βάλουμε ταμπέλες. Να έτσι πω, να συμπληρώσω, συνέχισε αυτό που κάνεις με αγάπη, γιατί πραγματικά μας εκπλήσεις κάθε φορά, από την τελευταία φορά που σε αφήσαμε και μέχρι το Γαλάζιο τώρα. Ευχαριστούμε. Έλα εσύ. Αλεξάνδρα μου, εγώ να σε ευχαριστήσω, να πω ότι κάθε κουβέντα μαζί σου την απολαμβάνω πάρα πολύ, γιατί έτσι αυτό που κάνουμε είναι μια όμορφη κουβέντα, ανταλλάζουμε τις απόψεις μας, υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, θαυμάζω πάρα πολύ αυτό που κάνεις, που ξέρεις, μεταδίδεις ρε παιδί μου την ελληνική κουλτούρα από το εξωτερικό, τον ελληνισμό,
και δίνεις και την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να ακούσουν έτσι μουσική και πολλά είδη μουσικής. Σε ευχαριστώ για όλα μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και να ευχηθώ και σε όσους μας ακούνε υγεία, που είναι το βασικότερο. Υπομονή, γιατί ζούμε, η αλήθεια είναι, σε λίγο τρελές εποχές με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Να ακούνε πολύ μουσική, αυτή τη μουσική που τους εκφράζει και τους αρέσει, και να περνάνε όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα λόγια τα ωραία του Μάκη Μπερδέ, θα κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Θα πω στο επανειδήνει και πάλι Μάκη, να περνάς πάντα καλά και να μην ξεχνάτε τα παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλή συνέχεια.